Όλα αυτά τα επιμέρους θέλουν ξεχωριστό σύρμα. Ξεχωριστό σηματάκι. Δεν παίζει κανένα ρόλο το σύρμα το μεγάλο. Εμείς το κάνουμε για να το διαμορφώσουμε, να του δώσουμε αρχικό σχήμα. Μανώλη, για μένα είναι οκ okay αυτό. Ωραία. Μανώλη, πόσο κρατάμε το σύρμα αυτό τώρα, όλα. Πόσο καιρό κρατάμε το σύρμα στο συγκεκριμένο δέντρο, σε αυτή την ηλικία? Στο συγκεκριμένο δέντρο, από 1 μέχρι 2 χρόνια. Ωραία. Σε νεότερα δέντρα το αφαιρούμε νωρίτερα. Σε νεότερα μπορούμε και 6 μήνες, μπορεί και 1 χρόνο. Αναλόγως στην ανάπτυξη που έχει. Αναλόγως στην ανάπτυξη και το δέσιμο που του κάνεις. Δηλαδή αυτό εδώ το κλαδί, αυτό εδώ το κλαδί λέει ο Μανώλης, ότι σε 1 και 2 χρόνια δεν θα έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να το πληγώσει το σύρμα. Θα μπορείς... και κάτι άλλο, μια παράγραφος εδώ. Θα παρένθεση, ρε. Μόνο, επειδή είναι τώρα καλοκαίρι, γίνεται μόνο πόντισμα. Εάν πιάσω εγώ και το πλακώσω στα λοιπάσματα, θα αναπτυχθεί. Οπότε ρυθμίσεις και τα πόντια θα βγάλεις στο σύρμα ανάλογα. Άρα τα 1 με 2 χρόνια παίζονται μόνο, όχι μόνο με νερό. Με τη λίπανσή του και πάει λέγοντα. Αν υπάρχει λίπανση και βοήθεια στις ρίζες και βοήθεια στα κλαδιά, γιατί υπάρχουν λιπάσματα που βοηθάνε και τα κλαδιά να αναπτύσσονται, τότε μπορεί να θέλει 1 χρόνο. Ωραία, οκ. Okay. Έτσι όπως είναι τώρα, μόνο πότισμα σε 2 χρόνια. Πάντως σε κάθε περίπτωση το παρακολουθούμε, γιατί μπορεί αυτό να μην έχει πρόβλημα το σύρματοχοντρό, αλλά ένα λεπτό σύρματάκι να χρειάζεται αφαίρεση. Πρόσεξε, συζητάμε μόνο για τα χοντρά κλαδιά. Μόνο για τα χοντρά κλαδιά. Δεν συζητάμε για τα ψηλά. Τα ψηλά μπορεί σε 2-3 μήνες να τα βγάλει. Okay. Ανάλογα με την ανάπτυξη λοιπόν. Εντάξει. Πάει. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι παρεξηγήσιμα κάποια πράγματα. Τώρα, αν ακούσει ο άλλος ότι σε 2 χρόνια το κρατάς στο κλαδί, θα σου πει πώς. Γι' αυτό σε ρωτάω. Τα μικρά που λέτε τους 2-3 μήνες, πού το καταλαβαίνεις, όταν αρχίζει και τσιτώνει πολύ το δέρμα. Όχι, όταν το σύρμα αρχίζει να προσπαθήσει να μπαίνει μέσα στο κορμό. Και συνήθως αυτά το βλέπεις γιατί αρχίζει στα σημεία που το πληγώνει να βγάλει ρετσίνη. Ναι, ναι. Οπότε και τσεκάρεις και τη ρετσίνη. Θα το δούμε από μπροστά. Ναι. Δεν μου κάνετε καλά. Αλλά δεν τελείωσε το και αυτά. Δεν σε έτρεχα από την νυφάδα να έρθω νωρίς να βγούμε και ο άλλος τώρα θα μου φύγει να βγούμε. Ποιος βγούμε. Φτώσε το χάμο. Ρε φίλε, έχω δουλειά. Πραγματικά θα ήθελα να κάτσω, πίστεψε μου, μου ευχαριστεί πάρα πολύ. Υπάρχουν ειδικές εξαιρέσεις στα συρματώματα. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε μεγαλύτερο σύρμα από αυτό που ορίζουν οι κανόνες. Πιο χοντρό εννοείς. Ναι, πιο χοντρό. Μόνο και μόνο δεν πιέζουμε καθόλου το κλαδί. Ίσα ίσα απλώς το ακουμπάμε. Μόνο και μόνο για να μπορούμε να έχουμε στήριγμα στα πιο χοντρά. Mm-hmm. Έτσι. Πενσούλα την έξαση. Εδώ. Το ένα κλαδί ήδη σηματώθηκε. Έτσι. Για να μπορέσω εγώ να έχω κόντρα απέναντι στο άλλο κλαδί, χρησιμοποιώ άλλο ένα σύρμα. Mm. Το σύρμα αυτό όμως, ίσα ίσα που το ακουμπάω για να μπορώ να έχω περισσότερη κόντρα στο άλλο, ίσα ίσα που το ακουμπάω, δεν το σφίγγω καν. Είναι μόνο για λόγους στήριξης, Ακριβώς, τίποτε άλλο. Διακοσμητικούς, τίποτε άλλο. Είναι μία διχάλα εδώ, θέλω να ενώσω αυτά τα δύο τα κλαδιά. Ναι. Όμως υπάρχει κι άλλο ένα κλαδί εδώ το οποίο μου δείχνει ότι θέλει σειρμάτωμα. Ναι. Το ξαναγυρνάω πίσω για να το δείξω κιόλας καλά. Προσπάθησα λοιπόν να δέσω αυτό εδώ το κλαδί με αυτό εδώ. Δεν μου πήγαινε, ρε παιδιά. Γιατί διπλώνει σε άλλο σύρμα. Ουσιαστικά αυτό το κλαδί θέλει κόψιμο. Κουστάρω. Βάρτε το ψαλίδι. Όχι. Περίμενα όμως τι θα κάνω εγώ. Για να είμαι πιο αισθητικά όμορφος, θα τη κόψει μαλλιά. Το περνάω στο άλλο το κλαδί. Τι κάναμε τώρα, Εμμανουήλ, δείξε μας.
Εδώ. Έτσι με το δαχτυλάκι σου να το δούμε. Αυτό γιατί. Αντί να σειρματώσω αυτό εδώ, σειρμάτωσα το απέναντι κλαδί. Ναι. Και του κάνεις και πιο γερή κόντρα έχει. Για να μικραίνεις το μέγεθός του. Το δικό σου. Και το άλλο μπορώ να το συνδυάσω, να το φτιάξω όπως θες. Όπως θέλω. Αυτό θα ήταν ένα κλαδί στον αέρα ουσιαστικά. Για να μην το αφήσουμε στον αέρα. Φύγε από εδώ, είναι καλή τέχνη. Στείλ' το μια νερό. Λοιπόν, όχι. Στείλ' το μια νερό σου, λέω να. Τι κόφτω. Δεν το καταλάβει. Τώρα που δεν βλέπει, τώρα. Δηλαδή, αφήστε τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα. Πού είναι που βρήκα για να καθάρισω κάτι. Θα πάω. Εκεί, σε εκείνο το σπίτι γωνιακό. Τι λες τώρα. Εδώ. Νομίζω, ναι. Επειδή τα λυπάμαι κιόλας, κανονικά δεν πρέπει να λυπάσαι. Αλλά... Ποιο μου δείχνεις τώρα, κάποια μου δείχνεις. Σου δείχνω αυτό το μικρό, ένα μικρό που δεν σηματώσουν αυτό. Καθαρινό. Άμα θες. Αυτό είναι κλαδί τώρα από μέσα για να παίξω σύρμα, όλο έτσι. Πολύ σύρμα ρε παιδί. Πολύ σύρμα, όλο πρέπει να γεμίσει σύρμα και το πιο λεπτό πρέπει να γεμίσει σύρμα. Ναι, πολύ εγώ όμως τα σώζω τα κλαδιά, δεν τα κόβω. Εγώ θα τα κόβω. Έτσι, ναι. Δεν ευσταθεί για να σε... Και μάλιστα πάρ το, με διπλό σύρμα. Δεν ευσταθεί. Μάνα, εκεί πρόσεχε γιατί είναι το σελατέ που είχε. Εκεί είναι σπασμένο το κλαδί, θέλει λίγο προσοχή. Γι' αυτό λέω δεν ευσταθεί. Από κάτω και... Πας πιο κάτω και ξεκινάς. Σε ενοχλώ, Μανώλη. Όχι, ίσα ίσα να μην τα σπάσω. Να μην το ξεκινήσουμε από... Θέλει χέρια το δέντρο πάντως, παιδιά, ε. Κακά τα ψέματα. Ναι, θέλει και... Θέλει χέρια, δε. Με ένα άτομο είναι δύσκολο. Αν το ξεκινάμε από εδώ. Μετά μην το... Μην φοβάσαι στο ζηλοτέιπ, δεν ακουμπάω. Ξέρω τι θα κάνω. Μανώλη, για μένα είναι οκ. Okay.